Αυτές οι εικόνες επικράτησαν χθες βράδυ σε πεζόδρομο της Χερσονήσου την πρώτη μέρα εφαρμογής των έκτακτων περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ώρα 9 το βράδυ από τη Χερσόνησο. Αυτές οι εικόνες επικρατούν 3 ώρες πριν οι καταστηματάρχες κατεβάσουν ρολά. Και όπως διαπιστώσαμε, η πλειοψηφία των τουριστών δεν φοράει μάσκα σε εξωτερικούς χώρους. Η πλειοψηφία των δημοτών και εργαζομένων φορούσε μάσκα σε εξωτερικούς χώρους σε αντίθεση με τους τουρίστες, οι οποίοι απολάμβαναν τη βόλτα τους χωρίς τη χρήση μάσκας, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Όχι, δεν φοράνε. Πάνω από μισή δεν φοράνε τίποτα εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί. Εμείς πάντως φοράμε. Είμαστε κομπλέ. Σε σχέση με χθες, η κίνηση είναι σχεδόν 50%. Ότι πήραν το SMS. Ναι, λόγουν αυτό. Ναι. Όπως τα πάνε τα πράγματα, θα κλείσουν πιστεύω σε μια εβδομάδα. Πάντα τα περιοριστικά μέτρα έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Κάπου μέσα μας στο μυαλό το περιμέναμε, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. Καθημερινότητα μάσκα στο πρόσωπο και ξέρω εγώ τι άλλα. Την ώρα εργασίας να είναι θέμα υγείας, αλλά από εκεί και πέρα επηρεάζονται όλοι και ψυχολογικά και αρνητικά στο κομμάτι της οικονομίας. Όλοι έχουμε περιοριστεί στο 20 με 25% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αρκετοί τουρίστες δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφαλείς, ενώ άλλοι δήλωσαν άγνοια για τα νέα μέτρα και παρά το γεγονός ότι είχαν ενημερωθεί σχετικά και από τα ξενοδοχεία μέσω ανακοίνωσης. Oh, I don't know. Yes? Όχι, δεν το γνώριζα ότι θα πρέπει να φοράω μάσκα σε εξωτερικούς χώρους. Νόμιζα μόνο στα καταστήματα. Freedom. Δεν φοράω μάσκα γιατί κάνει πολύ ζέστη. Ελευθερία. Ναι, είναι για την υγεία μας, αλλά δεν έρχομαι σε επαφή με άλλους ανθρώπους πέρα από το φίλο μου. Δεν πάμε σε μπαρ, μόνο περπάτημα και ποτό στο δρόμο. Μπαίνουν στα καταστήματά μας και λένε «Αλήθεια, πρέπει να φορέσω μάσκα» και τους λέω «Ναι» και ενώ βλέπουν και τις σχετικές ταμπέλες. Οι τουρίστες που πάνε διακοπές δεν φοβούνται τόσο πολύ. Αντιθέτως, φοβούνται όταν είναι στα σπίτια τους. Πάντως, τα νέα μέτρα προκάλεσαν δυσαρέσκεια στη Δημοτική Αρχή Χερσόνησου με τον Αντιδήμαρχο Κώστα Νασασάκη να επισημαίνει τους λόγους. Είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου και από πλευράς κρουσμάτων είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Στο Δήμο Χερσονήσου έχουμε μόλις 6 σε ξενοδοχείο COVID, εκ των οποίων οι 3 είναι συνοδοί. Αυτό λοιπόν σημαίνει, κατά την εκτίμησή μας ως Δημοτική Αρχή και εμένα προσωπικά, ότι τα μέτρα τα οποία λήφθησαν χθες ήταν περιττά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ξένος που έρχεται σε διακοπές δεν μπορεί να κυκλοφορεί μέσα έξω με μάσκα. Πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στους ανθρώπους αυτούς από τη στιγμή που δεν έχουν υγειικό φορτίο να απολαύσουν τις διακοπές τους. Άρα λοιπόν το Υπουργείο πρέπει να επανεξετάσει τα μέτρα αυτά ώστε σύντομα να τα σταματήσει. Αυτές οι εικόνες επικρατούσαν σε μπαρ λίγες ώρες πριν τα μεσάνυχτα και πριν κατεβάσουν ρολά μπαρ και καταστήματα εστίασης με τους ιδιοκτήτες να αναφέρονται στη μεγάλη βουτιά στα έσοδά τους. Ο Ιούλιος έπιασα το 28% του περσινού τζίρου, τον Αύγουστο πήγε στο 42% και ενώ ευχόμουν ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι καλά, αυτό που βλέπω τώρα με την αύξηση των κρουσμάτων και με τα μηνύματα και με τα νέα μέτρα, ότι έχουν φοβηθεί. Και υπάρχει και πολλοί καταστηματάρχες που λένε ότι σε 15 μέρες φοβούνται ότι μήπως δεν κυκλοφορούν καθόλου να μένουν μέσα στα ξενοδοχεία.